Πάμε στο Γιώργο Μπανάτσα. Καλησπέρα, Γιώργο. Είχα ένα ξέσπασμα πριν, γιατί πραγματικά έβλεπα χθες, φιλοξενούσαμε στο δελτίο μας στις 6, φιλοξενούσε η Άρτεμη Καλαμογιώργου, τους συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ, που λένε ότι δεν θέλουν αυτό το προσωρινό πάντρεμα με τους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού, ως οδηγοί δηλαδή, να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση των ασθενοφόρων, που ξέρουμε ότι δεν επαρκεί το προσωπικό. Το ζήσαμε με τον πιο τραγικό τρόπο εσχάτως, με τρία περιστατικά που μας σόκαραν. Έρχεται τώρα η άλλη πλευρά, γι' αυτό ξέσπασα πριν, με ένα αντικοινωνικό κατάλογο επιχειρημάτων, οι πυροσβέστες να πούνε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε εκπαίδευση, και να έρθουν εκείνοι να δουν πως είναι να οδηγεί σε ένα πυροσβεστικό όχημα και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο ματζόβολο ένα ασθενοφόρο, όπως το βλέπουμε, δεν έχουμε οδηγήσει, για να ξέρουμε. Τα αυτοκίνητα, όσο μειώνεται το όγκος τους, φαντάζομαι ότι κινούνται και πιο εύκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είπα πριν, να μεταφέρονται άνθρωποι στις καρότσες των αγροτικών, από το να κινδυνεύουν άνθρωποι στην αναμονή του ασθενοφόρου, γιατί αν σκάσουν την ίδια στιγμή δυο και τρία περιστατικά, εξαντλούνται και οι αντοχές του συστήματος όλου να εξυπηρετήσει. Και με τα αυτοκίνητα και με τους οδηγούς και με τις βάρδιες και όλα αυτά. Μην τα ξαναλέμε, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, τα ζούμε και πιο έντονα από ό,τι τα ζει η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν δεν το σχεδίασε σωστά η κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η λύση είναι αυτή. Θα διαρκέσει για κάποιους μήνες και πρέπει όλοι να συνενέσουν για να γίνει λειτουργικό αυτό το σύστημα. Κοίταξε, εντάξει, νομίζω ότι καταρχάς για μένα ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι θα έχουμε αυτού του είδους τις αντιδράσεις, και όχι μόνο για μένα, φαντάζομαι για πολύ κόσμο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι οι συνδικαλιστές θα αντιδράσουν. Ένθεν και ένθεν, και όχι μόνο οι συνδικαλιστές, πιθανότατα και αρκετοί εργαζόμενοι. Είναι λογικό ότι όταν φορτώνεσαι εργασία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρεις και κάτι επιπλέον στις αποδοχές σου, ή τέλος πάντων το ότι πάρεις πιστεύεις ότι δεν είναι αυτό που σου αντιστοιχεί, τότε υπάρχει αυτό το είδος η αντίδραση. Κατά συνέπεια, εγώ δεν θα τα βάλω με τους συνδικαλιστές, θα αφήσω τον κόσμο να κρίνει τις απόψεις τους. Θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει τις απόψεις τους. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι αρμόδια να δώσει λύσεις. Η κυβέρνηση εξελέγει με ένα σημαντικό ποσοστό, γιατί ο Μητσοτάκης είπε κάποια στιγμή ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τις τομές που χρειάζεται αυτή η χώρα. Αν όχι όλες, τέλος πάντων να κάνει κάποιες από τις τομές που χρειάζεται αυτή η χώρα. Θα μου πεις, είναι μια τομή αυτή βασική στο σύστημα? Είναι μια προσωρινή τομή, όπως την είπες και εσύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να λειτουργεί έτσι μονίμως το σύστημα, ότι προφανώς το ΕΚΑΒ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομο και όχι σε συνεργασία με την πυροσβεστική ή με το στρατό. Δεν το βλέπω όμως κακό αυτή την ώρα, ενώ έχουμε. Γιώργο, την ιδανική συνθήκη ανάγκες. Την ξέρουμε. Έλεγα και ακριβώς πριν. Μια ιδιωτική επιχείρηση κάνει σήμερα συνέντευξη με κάποιον υποψήφιο, την άλλη μέρα είναι στη δουλειά του. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Έτσι είναι η λειτουργία του δημοσίου. Όχι στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Συμφωνούμε. Για να δοθεί τώρα λύση, για να μην ξαναζήσουμε θανάτους από αυτή την αριθμία που έχει το σύστημα. Έχει αριθμία το σύστημα και το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη στις νησιωτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές. Αυξάνεται ο πληθυσμός και στις ορεινές περιοχές. Άρα η πιθανότητα κάποιος να πάθει κάτι. Το πρόβλημα είναι τώρα. Ξέραμε κι εμείς την αναμονή. Οι συνδικαλιστές καλά κάνουν και θέλουν τη βόλεψή τους. Θα το πω πάρα πολύ παρεξηγήσιμα για εκείνους. Τη βόλεψή τους θέλουν οι συνδικαλιστές. Δεν θέλουν ξένους στα πόδια τους, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Ή δεν θέλουν να φορτωθούν κάτι άλλο. Σωστά. Έτσι. Μα γι' αυτό λέω ότι οι πυροσβέστες είναι όχι χρήσιμοι για την κοινωνία, είναι πολύτιμοι για την κοινωνία. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι πάρα πολλές μέρες της αναμονής του περιστατικού, και μακάρι να μην συμβαίνει κανένα, δεν είναι κρίμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάθονται όταν δεν υπάρχει ένας οδηγός ασθενοφόρου?
Αναγκάζομαι και γίνομαι σκληρός, αλλά είναι επιχειρήματα που θα τα συζητούσαμε σε μια συντροφιά, θα συζητήσουμε και δημόσια. Και όχι μόνο. Αν θέλεις, είναι πολύτιμη. Πρέπει να είναι καλά στελεχωμένη πυροσβεστική. Μην επικαλούνται την αντιπυρική περίοδο. Καταλαβαίνουμε ότι θα προηγηθεί το καθήκον, το να πάνε σε επιχείρηση δική τους, του σώματός τους, από το να είναι οδηγία στενοφόρου σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν συζητιέται αυτό. Είναι ανόητο να το πιστέψει κάποιος. Δεν σημαίνει ότι τα όσα λένε είναι χωρίς επιχειρήματα. Από την άλλη πλευρά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή την ώρα κάποιοι προτάσουν τα συνδικαλιστικά τους συμφέροντα πρώτα και πάνω απ' όλα και όχι, αν θέλεις, ας πούμε, το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. Σου λέει η κυβέρνηση ας λύσει τα προβλήματα. Επειδή μπορεί να είναι και εντελώς άκυρο, να μην λειτουργήσει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μπορεί να μην λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Είναι μια προσωρινή λύση. Ακριβώς. Είναι μια προσωρινή λύση. Τι να κάνουμε. Εμένα θα μου επιτρέψεις, γιατί είπες ότι μπορεί να μιλήσει λίγο στο Ιράκ και τα λοιπά. Θα σου πω ότι αυτό το σύστημα, κατά τη δική μου άποψη, δηλαδή η αξιοποίηση στελεχών του δημοσίου για παραπλήσιες, ας πούμε, εργασίες και τα λοιπά, θα μπορούσε να γίνει και σε άλλους τομείς. Δεν θα πρέπει να αφορά μόνο ναι, να μην γίνει σαν την περίπτωση του σταθμάρχη της Λάρισας. Σε καμία περίπτωση. Που τον πήραν από δεν άλλο πόστο. Έτσι, τα έχουμε δει και αυτά. Το rotation που λέει για την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Μην το δούμε rotation στους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα εκεί. Έγινε άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι το επιθυμούσε ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει. Να μην πούμε σε αυτή την υπόθεση. Επειδή το έχουμε δει και αυτό, να μην συμβαίνει. Διερευνάται και δικαστικός. Ναι, γρήγορα, Γιώργο. Κλείνω με αυτό. Έχουμε ένα δημόσιο το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι ελάχιστα αποτελεσματικό σε σχέση με αυτά που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Μεγάλα κομμάτια του δημοσίου. Δεν αναφέρομαι σε όλο το δημόσιο. Μεγάλα κομμάτια του δημοσίου όμως είναι αναποτελεσματικά. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να γίνουν τομές, βαθιές τομές. Δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι, να συνεχίζει να λειτουργεί έτσι το κράτος. Σε πληροφορώ ότι σε μεγάλο κομμάτι του δημοσίου τομέα η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι δεν προσέρχονται καν στη δουλειά τους. Δεν προσέρχονται καν στη δουλειά τους. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί όλοι γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά, αν η κυβέρνηση θέλει κάτι να αλλάξει, θα πρέπει να το κάνει τώρα στην αρχή της θητείας. Γιατί αυτά δεν γίνονται. Καλά, δεν έδειξε μεγάλη διάθεση με τους δημοσίους υπαλλήλους να ασχοληθεί. Δεν το ξέρω. Πέρασαν 4 χρόνια, τι δεν το ξέρεις. Πού έγινε αξιολόγηση. Σε αυτούς τους εξαφανισμένους. Μου έλεγε ο Τζανακούλης, τώρα τρώμε χρόνο. Μου έλεγε ο Τζανακούλης απίστευτες ιστορίες που ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης και ήμασταν σε ένα σπίτι πριν κάμποσο καιρό. Απίστευτες ιστορίες εξαφανισμένων υπαλλήλων. Τώρα δεν κάνει να πω. Είναι στη Στερεά, δεν είναι στη Θεσσαλία. Απίστευτες ιστορίες. Η πολιτεία, ο Μητσοτάκης που ήταν και υπουργός. Γιατί με τσιγκλάς, βρε Γιώργο μου, τώρα. Τα έχω πει 100 φορές. Ως υπουργός ο Μητσοτάκης μας έλεγε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι η αξιολόγηση. Αλλά ποιος φταίει. Φταίει και ο Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, να θυμηθώ ένα παλιό θεατρικό σλόγγαν. Φταίει ο Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια που ήταν κυβέρνηση. Αλλά εκείνος το υποσχόταν ότι θα κάνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Μα συμφωνώ, έπρεπε να την κάνει. Περίμενε. Είναι στην αρχή. Γιώργο, σε αποχαιρετώ. Είναι ο Γιώργος Κοτσός. Να απαντήσει εκείνος. Γιατί να απαντάς εσύ. Είναι στην αρχή μιας θητείας, να σπάσει τώρα αυγά. Δεν είναι στην αρχή μιας νέας θητείας. Είναι στη συνέχεια. Είναι στη συνέχεια. Είναι στη συνέχεια της θητείας του. Κρίθηκε όμως. Δεν απομονώνουν τη θητεία. Και του λέει ο ελληνικός λαός, τράβα πιο γρήγορα. Λοιπόν, Γιώργο, βοήθησέ με λίγο στη διαχείριση του χρόνου. Για και χαρά.